Στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων σήμερα είχαμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, τη συνέχιση της πολιτικής συνοχής και τη διασύνδεσή της με τη στρατηγική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2024-2029. Η πολιτική συνοχής είναι μια πολύ σημαντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη και στην ισόρροπη ευημερία των κρατών μελών και επίσης την ισόρροπη κατανομή της ανάπτυξης σε όλες τις περιφέρειες. Εμείς υποστηρίξαμε ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει να συνεχίσει και επίσης η θέση μας είναι ότι η πολιτική συνοχής και οι μεταρρυθμίσεις είναι δύο σημαντικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής, τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν παράλληλα και συνδεδεμένα με έναν τρόπο όμως και με κάποιες προποθέσεις όσον αφορά την αποκέντρωση στη λήψη αποφάσεων και στην διαβούλευση σε όλα τα επίπεδα, Ευρωπαϊκή Ένωση, εθνικά κράτη, περιφέρειες, τοπικές αρχές, και επίσης θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες της χώρας, της κάθε χώρα μέλους. Επειδή οι μεταρρυθμίσεις κάποτε δεν είναι στον απόλυτο έλεγχο της κυβέρνησης, ανάλογα με την κάθε χώρα. Στην Κύπρο έχουμε μια προεδρική δημοκρατία όπου παίζει καθοριστικό ρόλο η Βουλή. Επομένως δεν θα πρέπει να υπάρχουν αυστηρά περιθώρια όσον αφορά την εφαρμογή των διαφοροποιήσεων αυτών, αλλά είναι σημαντικό να πούμε ότι θα πρέπει η πολιτική συνοχής να συνεχίσει, γιατί είναι καθοριστικής σημασίας για τη σύγκληση των οικονομιών και των κοινωνιών όλων των χωρών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι φαίνος δεν θα πρέπει να υπάρχουν αυστηρά περιθώρια των διαφοροποιήσεων αυτών, αλλά